Κάποια μέρα που περίμενα να με φωνάξει ο γέροντας, δίπλα μου καθόταν ένα παλικαράκι. Αυτό θα ήταν γύρω στα 25-26 ετών. Και 23 τώρα είναι 48 ετών το παλικαράκι τώρα αυτό, σίγουρο. Εσύ παλικαράκι, του λέω στον γέροντα, τι θέλεις που έχεις έρθει? Ξέρετε κύριέ μου, μου λέει, είχα υποβάλει μία αίτηση, έχω υποβάλει τότε μία αίτηση στην Ολυμπιακή για να με προσλάβουν να αναλάβω υπηρεσία. Και εκεί που την υπέβαλα την αίτηση, μου είπανε, αν γνωρίζεις τον πρόεδρο ή τον υπουργό συγκοινωνιών, είσαι για δουλειά. Γιατί είναι τρεις οι θέσεις όλες. Αν δεν τον γνωρίζεις, άδικα υπέβαλες τα χαρτιά σου. Λοιπόν, και εγώ έφυγα, λέει, και ήρθα στον γέροντα μετά την υποβολή των δικαιολογητικών. Και μόλις μπαίνω μέσα, μου λέει, ή έλεγε το παλικαράκι, μου λέει ο γέροντας, ξέρεις, θα σε πάρει η Ολυμπιακή. Χωρίς να του κάνω καμία, λέει, καμία ανοίξη. Με φωνάζουν αμέσως μετά, όταν έφυγα από τον γέροντα, έλα να αναλάβεις υπηρεσία. Και τώρα, μου λέει, έχω έρθει να φιλήσω το χεράκι του, να πάρω τη ευλογία και να του πω ευχαριστώ πολύ.